Η αναπτυξιακή σύμπραξη για την θερμοκοιτίδα απασχόλησης στο πρόγραμμα για την που υλοποιεί το πρόγραμμα Αρκαδικό Δίκτυο για την Κοινωνική Συνοχή θα πραγματοποιήσει την Δευτέρα στις 10 του μηνός μία ημερίδα ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων για την έναρξη του προγράμματος του ΤΟΠΕΚΟ. Στο επιμελητήριο της Αρκαδίας, στην αίθουσα των συνεδριάσεων και των εκδηλώσεων, στις 6.30 το απόγευμα θα καλέσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους να την παρακολουθήσουν, να ενημερωθούν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα. Δύο κουβέντες για αυτό το πρόγραμμα. Το έχουμε ξαναπεί, να το ξαναπούμε επί τη ευκαιρία. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Εμείς επιλέξαμε κυρίως τρεις, χωρίς να αφήνουμε και τις υπόλοιπες, όποιος και από τις άλλες κοινωνικές ομάδες ενδιαφέρεται θα να συμμετέχει. Ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες είναι οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, που είναι πολύ δύσκολο να βρουν δουλειά. Ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες είναι, μάλλον στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ανήκουν οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, κυρίως γυναίκες, που και αυτές είναι δύσκολο με τα προβλήματα τα οποία έχουν να ανταποκρίνονται και να βρίσκουν εύκολα εργασία. Και είναι και οι άνθρωποι που ευρίσκονται στην φτώχεια ή στα πρόθυρα της φτώχειας. Αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να στηρίξουμε. Το πρόγραμμα θα καταφέρει να στηρίξει 90 άτομα, έτσι έχει σχεδιαστεί, και σε αυτούς τους ανθρώπους θα προσφέρουμε εκπαίδευση, θα προσφέρουμε οργάνωση και δημιουργία μιας ενός επιχειρηματικού σχεδίου ή να ενταχθούν, θα τους βοηθήσουμε να ενταχθούν σε εργασία. Είμαστε σε επαφή με τις επιχειρήσεις του νομού για να μπορέσουν μερικούς από αυτούς να τους προσλάβουν. Θα τους βοηθήσουμε να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση ατομική ή κοινωνική πολύ μαζί και να καταφέρουμε να τους βοηθήσουμε να βρουν και εργασία μέσα από αυτές τις επιχειρήσεις. Παραδείγματος χάρη, επίσης πολύ σύντομα, τους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν χάσει τη δουλειά τους, εμείς θα τους βοηθήσουμε να φτιάξουν μια κοινωνική επιχείρηση και έχουμε συνονοηθεί και με τους Δήμους να τους παίρνουν για τις βλάβες τους και τις επιχειρήσεις εδώ πέρα για τον ίδιο λόγο. Στη Μεγαλόπολη σε συνεργασία με το Δήμο θα τους δώσει ο Δήμος εκτάσεις και αυτές οι επιχειρήσεις θα καλλιεργήσουν ενεργειακά φυτά έτσι ώστε να τα αξιοποιήσουν σε σύγκαυση στο εργοστάσιο της Μεγαλόπολης για την παραγωγή ενέργειας και την τηλεθέρμανση. Είναι νομίζω μερικές δράσεις οι οποίες και πολύ πρωτοποριακές είναι και καινοτόμες, είναι και αυτούς τους ανθρώπους θα τους βοηθήσουν αφάνταστα. Επιχειρήσαμε από ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα που απευθύνεται σε έναν πολύ περιορισμένο αριθμό και με πολλά προβλήματα πληθυσμό να μεταφέρουμε σε αυτούς το μέγιστο δυνατό όφελος. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθούν και αυτοί οι άνθρωποι και θα καταφέρουν στο τέλος να εξασφαλίσουν κάποια εργασία. Εμείς από τη μεριά μας τους καλούμε και πάλι να συμμετέχουν στην ημερίδα να ενημερωθούν. Μπορούν να περνάνε από τα γραφεία να ενημερώνονται και τα γραφεία των Δήμων και των Αγαπίνωρα και την Ομοσπονδία να παίρνουν όποια πληροφόρηση θέλουν. Μέχρι τις 13 μέρες ακόμα θα είναι ανοιχτές οι αιτήσεις. Αν δεν καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός θα του δώσουμε και μια παράταση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα καλυφθεί σύντομα. Θα υπάρξει αξιολόγηση των αιτήσεων που θα γίνουν. Τα δικαιολογητικά είναι ελάχιστα. Αυτά τα οποία πιστοποιούν δηλαδή αυτό τον χαρακτήρα των ανθρώπων αυτών, αυτά τα ζητήματα νομίζω ότι αρκούν και θα πρέπει να συμμετέχουν για να ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν και αυτοί οι άνθρωποι να τακτοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας, είναι εξαιρετικά κρίσιμες οι συνθήκες στις οποίες βιώνει η χώρα μας. Είναι μικρός ο αριθμός, αλλά και για αυτούς τους ανθρώπους και 90 άτομα είναι νομίζω μια καλή βοήθεια.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και στα επόμενα προγράμματα τα οποία θα υλοποιήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερους ανθρώπους και με καλύτερες δυνατότητες.